Και για να μην ξεχνιόμαστε, στρώμε και λίγο ποτό. Μάγκο. Αν είσαι μάγκας, χτυπάς δύο μάγκο και κάνεις παγωτό μάγκο. Δείτε και τη διαδρομή όμως, ε. Όχι μόνο εμένα να κρατάω το παγωτό και να μην μπορώ να φάω. Θα λιώσει στο τέλος. Άντε, δείτε τη διαδρομή για να κάνουμε μαζί τη συνταγή. Χτυπήστε δύο μάγκο και κατευθείαν στην κουζίνα του πρωτάρι. Σύνεργα που θα χρειαστούμε. Ένα μούλτι, μια μικρή λεκάνη, ένα σύρμα χτυπήματος, ένα μίξερ με το σύρμα του και αυτό και ένα τάπερ για να τοποθετήσουμε το παγωτό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Δύο μεγάλα και όρημα μάγκο. Εμείς δεν είχαμε βρει όρημα και τα αφήσαμε περίπου γύρω στη μία εβδομάδα να οριμάσουν και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε. Δύο κρέμες γάλακτος, 35% λιπαρά, ένα μικρό κουτάκι γάλα συμπυκνωμένο, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη, ένα φάκελο γκαρνί ζαχαροπλαστικής με φυτικά λιπαρά. Ο φάκελος των γκαρνί ζαχαροπλαστικής ζητά για την παρασκευή του 200 γραμμάρια γάλα. Εμείς αντί για γάλα θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά. Τελικά το να καθαρίσει μάγκο δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν έχουμε ξανακαθαρίσει, είναι η πρώτη φορά που ο πρωτάρης στην κουζίνα προσπαθεί να καθαρίσει μάγκο, να μην κοπώ κιόλα. Δεν καθαρίζεται. Πώς καθαρίζεται? Να το δείξω. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Αυτό το πιάνε έτσι, ναι. Το κόβε μία φέτα από εδώ, μία φέτα από εδώ και μετά όπως ήταν μισό, το έκανε έτσι. Και μετά το πιάνε και το γύριζε. Κατάλαβες, και έκοβε το εσωτερικό του. Α, κατάλαβα. Όπως το γερμά. Τι όπως το γερμά. Πώς το καθαρίζω αυτό? Το ψαλίδι. Με φαίνεται λίγο το τρίφτη. Περιμένετε. Λες και ξελιπιάζω ψάρι είναι το μάγκο, είδε. Χτυπήσαμε για 30 δευτερόλεπτα. Το ρίχνουμε στο πιάτο. Θα με ρίξω το υπόλοιπο. Τώρα, μέσα στη λεκανίτσα θα ρίξουμε τη ζάχαρη άχνη. Παίρνουμε το συμπυκνωμένο γάλα. Ανακοινήστε, ρίξτε το, παίρνουμε το σύρμα και ανακατεύουμε. Με γρήγορες κινήσεις.
για 1-2 λεπτά. Έτοιμο και αυτό. Βάλαμε το μίξερ και τώρα ρίχνουμε τις 2 κρέμες γάλακτος. Θα τις χτυπήσουμε στην υψηλή ταχύτητα σε εκείνο το σημείο που αρχίζουν να γίνονται σαν τη γη. Μην κάνετε το λάθος και απομακρυνθείτε από το μίξερ και το αφήσετε να χτυπάει, διότι οι κρέμες γάλακτος θα σας κόψουν. Καταλάβετε τι εννοώ, περίπου μέσα σε 2 λεπτά, χτυπώντας τις κρέμες γάλακτος στην υψηλότερη ταχύτητα, έχει αρχίσει να δένει. Εμείς θέλουμε δηλαδή να μην γίνει σαν τη γη, αλλά στο σημείο που αρχίζει να δένει και να σφίγγει η κρέμα γάλακτος. Έτσι τη θέλω την κρέμα γάλακτος. Αν την αφήσετε λίγο περισσότερο, υπάρχει πιθανότητα να σας κόψει και το παγωτό μας να έχει πολλούς κρυστάλλους. Παραμερίζουμε το μίξερ, παίρνουμε τη λικανίτσα όπου είχαμε ανακατέψει τη ζάχαρη άχνη με το συμπυκνωμένο γάλα και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος εδώ. Τα αφήνουμε στην άκρη, ξανά το μίξερ στη θέση του. Ρίχνουμε το περιεχόμενο από το φάκελο γκαρνίζ ζαχαροπλαστικής και την κρέμα γάλακτος. Τώρα θα τα χτυπήσουμε περίπου για 5 λεπτά, σε σημείο δηλαδή που να στέκεται το γκαρνίζ ζαχαροπλαστικής. Έτοιμο. Αυτό σημαίνει στέκεται. Μένει σταθερό μέσα στο σύρμα μας. Τώρα, ρίχνουμε το ευαπορέ και τις κρέμες γάλακτος. Χτυπάμε στη χαμηλή ταχύτητα για 1 λεπτό. Μόλις περάσει το 1 λεπτό, βάζουμε στην υψηλότερη ταχύτητα και χτυπάμε για 10 δευτερόλεπτα. Ξανακατεβάζουμε την ταχύτητα στη χαμηλή κλίμακα και προσθέτουμε το μάγκο. Ανεβάζουμε πάλι την ταχύτητα στην υψηλότερη κλίμακα για 5 δευτερόλεπτα. Αφαιρούμε από το μίξερ, παίρνουμε μία μαρίζ και ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Φτάνει, δεν ανακατεύεις άλλο. Ωραία. Πάμε να βάλουμε το παγωτό στο μπολ. Wow, τέλεια. Τώρα θα τα πάρουμε και θα τα τοποθετήσουμε στην κατάψυξη για 6 ώρες. Μετά από 6 ώρες μπορείτε να το σερβίρετε. Όταν το σερβίρουμε θα σας το δείξουμε. Προς το παρόν, arrivederci για την κατάψυξη. 6 ώρες και όλα ωραία.